πριν βάλει το οποιοσδήποτε ερωτήσει, να κάνω μια εισαγωγή που θα εξηγήσει λίγο περισσότερο το πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί το καθεστώς της θεώρησης βίζας. Η συνθήκη Σέγγεν, στην οποία έχει προσχωρήσει η χώρα μας, όπως ξέρετε, μας υποχρεώνει να έχουμε ένα ενιαίο τρόπο όπως ολόκληρη η Ευρώπη, προκειμένου να εισέλθει το οποιοσδήποτε κάτοικος μη Ευρωπαίος στην Ευρώπη και κατ' επέκταση στη χώρα μας. Αυτό γίνεται κυρίως ή αποκλειστικώς, θα μπορούσα να πω, για λόγους ασφαλείας των συνόρων της Ευρώπης, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί για εμάς τις χώρες που έχουν τουρισμό πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, διότι μπαίνουν εμπόδια στην εύκολη έκδοση βίζα, στην πολλαπλή βίζα, σε κάθε περίπτωση στη δυνατότητα της γρήγορης, ανέξοδης πρόσβασης στην Ευρώπη των μη Ευρωπαίων πολιτών. Τον τελευταίο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχω παραβρεθεί σε δύο τακτικές συνόδους υπουργών τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μαζί με την Κομισιόν, τον κύριο Νταγιάννη, που είναι ο αρμόδιος για θέματα τουρισμού, υπάρχει ένας προβληματισμός και αναζητούμε τρόπους αυτά τα εμπόδια σιγά σιγά να έρθουν. Πρέπει να σας πω ότι ξεκινήσαμε από τη Ρωσία, όπου και η Γερμανία και η Γαλλία έθεσαν ζητήματα και ο Πρωθυπουργός ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, διατύπωσαν την άποψη ότι θα πρέπει από ορισμένες χώρες όπως η Ρωσία να καταργηθεί η θεώρηση βίζας, να μπορούν δηλαδή να έρχονται οι Ρώσοι χωρίς καμία βίζα όπως έρχονται οι Αμερικάνοι για παράδειγμα. Αυτό είναι ένας στόχος που έχει μια απόσταση ακόμη για να επιτευχθεί. Εγώ ίδιος είχα προγραμματίσει να κάνουμε ένα άτυπο συμβούλιο Υπουργών Τουρισμού στη Ρόδο με μοναδικό θέμα την συναπόφαση όλων των Υπουργών Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία σύνοδο κορυφής όπου θα ξεκινούσαμε από Ρωσία και θα προχωράγαμε σε Κίνα και Ινδία για να καταργηθεί η βίζα. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια διαδικασία που θέλει πάρα πολύ δουλειά και αυτό εμείς δεν το βγάζουμε ποτέ από το μυαλό μας, το έχουμε πάντα πίσω από στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, γιατί είναι μια εξαιρετική προοπτική. Αρκεί να σας πω ότι πολλά εκατομμύρια τουριστών επισκέπτονται χώρες εκτός Ευρώπης και μπορώ να σας πω το μόνο να σας πω ότι ζηλεύω την Αντάλια που πηγαίνουν 3 εκατομμύρια Ρώσοι το χρόνο και όλοι αυτοί θα μπορούσαν να μοιράζονται μία εβδομάδα στη Ρωσία και μία εβδομάδα στην Τουρκία και μία εβδομάδα στην Ελλάδα για να είναι ακόμη πιο συναρπαστικές οι διακοπές. Τώρα, η διαδικασία θεώρησης της βίζας εκ των πραγμάτων οφείλει να είναι σύνομη και να υπακούει στο τι προβλέπεται στη συνθήκη Σέγγεν για θεώρηση της βίζας. Δεν είναι μια διαδικασία που μπορείς να πεις άσπρο-κόκκινο, έτσι με αυτό, άσπρο-μαύρο, έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται. Θέλει οι εγκύκλοι να είναι βοηθητικές, θέλει αρκετό κόσμο, θέλει τα προξενία να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αρκεί να σας πω ότι στη Μόσχα εμείς ενισχύουμε τους 4 θερινούς μήνες το προσωπικό του προξενείου με περίπου 50 υπάλληλους για να μπορούν να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό των ετοιμάτων, 400-500.000 βίζες που μπορεί να εκδοθούν μόνο από την Ρωσία. Άρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα και γι' αυτό ακριβώς όχι μόνο εμείς αλλά και πολλές άλλες χώρες, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν ιδιωτικούς οργανισμούς οι οποίοι κάνουν την προετοιμασία των εγγράφων έτσι ώστε όταν φτάνουν στο προξενείο τα έγγραφα στην κυριολεξία να είναι μια πολύ απλή διαδικασία ενός λεπτού για να μπορεί να θεωρηθεί η βίζα αφού πιστοποιηθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μέσα από ένα αυτόματο σύστημα της Σέγγεν, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ποινικό ή κάποιο άλλο σε σχέση με τον ετούντα να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ ακριβώς αυτή η εταιρεία
της οποίας εκπρόσωπος είναι η Κρίστα, με την οποία υπογράψαμε σήμερα, έχει κάνει την καλύτερη δουλειά από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Ακούσατε και εσείς ότι έχουν παρουσία σε 55 χώρες, ακούσατε ότι έχουν 500 visa centers σε ολόκληρο τον κόσμο και δουλεύουμε 10 χρόνια αυτή την ιστορία. Με την Ελλάδα συνεργάζονται 3 χρόνια και έχουν πια αποκτήσει και την εμπειρία και την τεχνογνωσία, έτσι ώστε πολύ γρήγορα, αρκεί να σας πω ότι από τη στιγμή που θα πάνε στη Ρωσία, που εγώ πήγα και το έζησα από κοντά και έκανα ακόμα και τον ταξιδιώτη για να δω με ποιο τρόπο σε προσεγγίζουν και πόσο γρήγορα θα πάνε τα πράγματα. Στη Ρωσία το Visa Center από τη στιγμή που θα του πάνε οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι tour operators τα έγγραφα και μιλάμε ότι μπορεί να πάνε 300, 400, 500 χίλια μέσα σε ένα περίπου 24ωρο. Έχουν φροντίσει να τα έχουν ξεκαθαρίσει και να τα στείλουν στο προξενείο. Άρα μιλάμε για μια πολύ γρήγορη διαδικασία και για να ξαναπώ για τη Ρωσία πόσο σημαντική είναι η δουλειά που κάνουμε. Έχουν υπογράψει σύμβαση και με τα 167 γραφεία του DHL στην Ρωσία, προκειμένου με το που κατατίθεται τα έγγραφα, το DHL να τα πηγαίνει στο Visa Center, το Visa Center να τα στέλνει στο προξενείο και να υπάρχει μια πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία που αντιλαμβάνεστε ότι αν εναποτίθετο εις το ελληνικό δημόσιο θα περιμέναμε πάνω από ένα μήνα για να εκδοθεί μια βίζα και λέω συντηρητικά ένα μήνα. Οπότε είναι μια καλή προσπάθεια αυτή, είναι ένα outsourcing αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Εμείς στη Ρωσία ήδη συνεργαζόμαστε με τους 7 μεγάλους tour operators οι οποίοι ζήτησαν να είναι ήδη visa center. Δεν είμαστε μονοκόμματοι, όποιος έχει τις προϋποθέσεις, εμείς είμαστε έτοιμοι ως χώρα να συνεργαστούμε μαζί του. Και αν έρθει ένας tour operator και αποδείξει ότι μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, έχει τα εχέγγυα, μπορούμε να του έχουμε εμπιστοσύνη, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το κάνουμε και είμαστε ανοιχτοί ακόμα και σε άμεση συνεργασία με tour operator ή σε έμεση μέσω του Visa Center που βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα. Οπότε πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να αντιλαμβάνεστε ότι το Visa Center δεν αντικαθιστά το ελληνικό δημόσιο σε αυτή καθ' αυτή την πράξη κυριαρχική να δώσει το δικαίωμα σε κάποιον να εισέλθει στη χώρα μας. Αυτό είναι και παραμένει πάντοτε δουλειά του ελληνικού προξενείου και θα είναι πάντα δουλειά του ελληνικού προξενείου. Το ελληνικό προξενείο είναι αυτό που θα βάλει τη σφραγίδα, τη θεώρηση για να μπορέσει κάποιος να εισέλθει στη Μαλτίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί απλώς προετοιμάζουν τα έγγραφα, στέλνουν τα έγγραφα πολύ γρήγορα, κινούνται πολύ γρήγορα και προσκομίζουν τα έγγραφα στο προξενείο. Αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό κάνουν και αυτή ήταν η προσπάθεια για την Αντάλια και την Αλκανοστό των Πόντρων προκειμένου να ανοίξουν αυτά τα γραφεία. Επαναλαμβάνω, δουλεύουν με γνώμονα το κέρδος, αν δεν έχουν κέρδος δεν έχει νόημα για αυτούς να πάνε. Αν θέλετε και στην Αντάλια και στον Πόντρων παίρνουν και ένα ρίσκο αυτή τη στιγμή. Εγώ ευελπιστώ ότι αυτά για τα οποία τους διαβεβαίωσαν θα αποδειχθεί ότι είναι έτσι, θα αποδειχθεί ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να έρθουν και αν αποδειχθεί αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να ανοίξουν και δεύτερο και τρίτο γραφείο ή να ενισχύσουν τα γραφεία τους και με πολύ περισσότερο κόσμο. Αυτή τη δουλειά θέλουν να έρθουν και να πω και το εξής, ότι γίνεται και μια μεγάλη εξοικονόμηση για να καταλάβετε στην Αντάλια, συζητώντας με τους πράκτορες, ξεχωριστά με τον καθένα, διαπίστωσα ότι πολλές φορές στήχιζε στον τουρίστα που ήθελε να επισκεφτεί την Ελλάδα μέχρι και 200 ευρώ για να πάρει μια θεώρηση βίζας. 200 ευρώ συν αυτά που παίρνει το προξενείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άλλος, ο Ρώσος που ερχόταν με 400-500 ευρώ, το να του πει δώσει 250 ευρώ για να πας στη Ρώμη ήταν κάτι ανέφητο, δεν μπορείτε να γίνεται ποτέ. Εδώ έχουμε καταφέρει πολύ χαμηλές τιμές. Είναι 22-25 ευρώ αυτό που θα παίρνουν από τον κάθε τουρίστα για να κάνουν την προετοιμασία και βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι υποχρεωτικό για κανένα να πηγαίνει μέσω του Visa Center. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πάει μόνος του στο προξενείο, να υποβάλει αίτημα και να του δοθεί η Visa. Έτσι δεν υποχρεώνεται κανένας. Όποιος θέλει πάει μέσω του Visa Center, όποιος θέλει δεν πάει. Όπως οι travel agents που ξέρουν τι σημαίνει η γραφειοκρατία και ξέρουν τι σημαίνει ταχεία έκδοση θεώρηση βίζας,
είδατε με ποιο τρόπο εκφραστήκατε και σημειώνω ότι δεν είναι κάτι που αποτελεί για τη χώρα μας μόνο μία έτσι άσχημη διαπίστωση. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το Visa Center, διότι όλες το χρειάζονται, όλες αισθάνονται την ανάγκη να έχουν κάποιο outsourcing προκειμένου να γίνεται αυτή η δουλειά πάρα πολύ γρήγορα. Ήθελα να σας εξηγήσω αυτό το πλαίσιο και να κλείσω λέγοντας ότι εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για οριστική κατάργηση της Visas. Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, ο Κάμερον προχθές όταν έκανε μια ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι εγώ πιστεύω πως καμία χώρα δεν θα έπρεπε να δεσμεύεται από τη συνθήκη Σέγγεν παρά μόνο αν το επιθυμούσε, και εγώ έρχομαι να προσθέσω ότι σε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις και αν η χώρα μας ήταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο να μπορεί να διαπραγματεύεται με δύναμη, θα μπορούσαμε να θέσουμε ζητήματα στη Σέγγεν, όπως για παράδειγμα η Visa και το πώς έρχονται από την Τουρκία, που είναι και μια χώρα που βρίσκεται στην ενταξιακή διαδικασία για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα έχει και ένα λόγο παραπάνω να μην χρειάζεται Visa για τον Τούρκο να έρθει στην Ελλάδα. Όλα αυτά όμως είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν το Υπουργείο Εξωτερικών συνολικώ στην ελληνική πολιτεία, για να δούμε με ποιο τρόπο θα φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Όσο καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα ότι ο τουρισμός είναι ατμομηχανή πολύ σημαντική, τόσο πιο εύκολα σκύνουμε και λύνουμε αυτά τα πρόβλημα. Δεν λέω τίποτα άλλο, έκανα κάποιες επεξηγήσεις, γιατί θα μπορούσατε να ρωτήσετε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε για να ξέρετε πώς λειτουργεί αυτή η ιστορία. Σας ευχαριστώ. Πριν υποβληθούν από εσάς ερωτήσεις προς τον κύριο Υπουργό, θα ήθελα εκ μέρους του ενιαίου φορέα τουρισμού να ευχαριστήσω πρώτα την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, που για μια ακόμα φορά υποστήριξε αυτή την εκδήλωση του ενιαίου φορέα με κάθε τρόπο και βεβαίως με διάθεση προϊόντων που διατέθησαν ως δώρα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδούλη και την κυρία Παρισίδη που ανέλαβαν την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα τη συνεργάτη μου στον ενιαίο φορέα τουρισμού. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας, τον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργό, τους αφήσαμε μερικές απορίες για την τελευταία του πέρσι. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, βασικά να ζητήσω, είναι αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγα περισσότερα πράγματα για την ίδια τη σύμβαση. Και κυρίως αν δημιουργεί υποχρεώσεις από την ελληνική πλευρά, είτε για το Υπουργείο είτε για το Δήμο. Υπάρχει επίσης κάποια οικονομική συνεισφορά στην ιδιωτική εταιρεία, είτε με συνδιαφήμιση, είτε με κάποια επιχορήγηση, πάλι από τη δική μας πλευρά? Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο σε αυτή τη σύμβαση δίνει την εξουσιοδότηση σε αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία να μπορεί να παραλαμβάνει έγγραφα και να τα διαχειρίζεται και να τα φέρνει στο ελληνικό προξενείο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Συμφωνούμε και σε μια τιμή, κυρίως επειδή δεν θέλουμε να πετσοκόβουν οικονομικά τους ανθρώπους που θέλουν να επισκεφτούν στην Ελλάδα. Γιατί θα μπορούσε το Visa Center να λέει: εγώ θέλω 35 ευρώ το κεφάλι. Εμείς δεν θα συμφωνούσαμε σε αυτό. Θα λέγαμε: έλεος, υπάρχουν πολλά έξοδα. Θα πρέπει να είναι χαμηλή η τιμή. Από εκεί και πέρα, καμία υποχρέωση άλλη δεν αναλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο και όποια στιγμή θέλει μπορεί και να πάρει άλλα Visa Centers και να κάνει μόνο του τη δουλειά άμα προσλάβει δημόσιους υπάλληλους μόνιμους και να διακόψει τη συνεργασία του με τα Visa Centers. Περιττό βέβαια να αναφέρω ότι ούτε και ο Δήμος είχε καμία αντίπρεση. Όσον αφορά τις περιοχές, είναι μόνο η Αλικαρνασσός ή είναι και η Σμύρνη και θα εγκαταστήσουμε και Visa Centers σε όλη την περιοχή, διότι το σημαντικότερο και η Visa για να ισχύσει και συμφωνώ μαζί σας σε αυτά που είπατε, αλλά θα έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα αν είναι και στη Σμύρνη, διότι νομίζω ότι είναι upmarket και στη Σμύρνη αλλά και στην Σαμινίπολη. I'm saying that the Visa Center will be established also in Izmir and elsewhere, a part of the Alicarnassos Bodrum, in order to build more clients and more income. Επειδή αυτό το ερώτημα τέθηκε και στη Ρόδο, ειδικότερα για τη Σμύρνη, εμείς θέλουμε να δούμε πρώτα το πρόβλημα, αν υπάρχει. Δηλαδή, να μας πει κάποιος, και ζήτησα από τον επιχειρηματικό κόσμο και περιμένω
να μου φέρει το πρόβλημα, να μου το περιγράψει, να μου πει εμείς υποβάλαμε τόσα αιτήματα στο ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη και κάναμε τόσες μέρες να πάρουμε τη θεώρηση, είχαμε τόσες αρνήσεις για να πάρουμε θεώρηση. Όταν θα το έχουμε το πρόβλημα, που δεν το έχουμε, θα έχουμε μόνο λόγια. Όταν θα το έχουμε όμως συγκεκριμένα, και έχω ζητήσει από τους επιχειρηματίες να το φέρω αυτό.